Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestaspor.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestaspor.blogspot.gr. Τρίτο μέρος της εκπομπής και πάμε να δούμε γκολ και θέαμα. Να δούμε τι έγινε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Γκολ και θέαμα στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Κέφια είχαν οι επιθετικοί. Στην Α κατηγορία σημειώθηκαν 28 γκολ. Αφιλόξενες ήταν οι έδρες. 6 νίκες γηπεδούχων, 2 φιλοξενούμενων, έλειψε η ισοπαλία. Ροπαλιά του Ηρακλή στην Κοζάνη. Μεγάλη και ιστορική νίκη. Έπιασε κορυφή η Σιάτιστα. Διαπυρός και σιδήρου η νίκη του Βοΐου που έπιασε την δεύτερη θέση. Γεύτηκε τη χαρά της νίκης μετά από 6 αγωνιστικές η ΑΕΚ. Επέστρεψε στις νίκες ο Μεγαλέξανδρος. Με ανατροπή πήρε τη νίκη το Βατερό. Πολλά τα παράπονα για τη Διετησία η Γαλατινή. Νίκη ανάσα για το Βελβεντό. Σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο για την αναγέννηση. Να δούμε τα αποτελέσματα στην πρώτη κατηγορία. ΑΕ Κοζάνη, Ακρίτε Κοζάνη 4-1. Μακεδονικό Σιάτη Θεσσαλιάκων Ιαννή 2-0. Μέγα Αλέξανδρο Χαραβή. Τιτάν Σερβίων 3-0. Ακαδημία Ερακλή Τουρεμαίδα. Κοζάνη 1-0. Εθνικό Βατερού Γαλατινή 2-1. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοίου. Μακεδονικό Κοζάνη 2-1. Δόξα Λευκόβρηση. Βελβεντό 1-5. Πάο Κύλων Κοζάνη. Αναγέννηση Τουρεμαίδα 2-3. Στη βαθμολογία. Ο Μακεδονικός Σιάτισσας μόνος πρώτος, 34 βαθμούς, από 33 Κοζάνη και Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου, 28 βαθμούς Μέγας Αλέξανδρος Χαραβγής, στους 24 ο Μακεδονικός Κοζάνης, ΠΑΟ Κύρο Κοζάνης 23, από 18 Αναγέννηση Πτωλεμαίδας και Γαλατινή, στους 17 βαθμούς Τιτάν Σερβίων, Εθνικός Βατερού 14, ΑΕ Κοζάνης 13, από 12 Βελβεντό, Αλιάκο Νεανής και Ακρίτης Κοζάνης, Ακαδημία Ερακλής Τουρεμαίδας στους 10 και 1 βαθμό η Δόξα Λευκόβρησης. Επόμενη αγωνιστική, Ακαδημία Ερακλής Τουρεμαίδας Εθνικός Βατερού, Γαλατινή Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Κοζάνη ΑΕ Κοζάνης, Τιτάν Σερβίων Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου, Ακρίτης Κοζάνης Δόξα Λευκόβρησης, Μακεδονικός Κοζάνης ΠΑΟ Κύλο Κοζάνης, Βελβεντό Μακεδονικός Σιάτιστας, Αναγέννηση Τουρεμαίδας, Αλιάκο Νεανής. Στην δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, 18 γκολ σημειώθηκαν στην 12η αγωνιστική. Ισορροπία αποτελεσμάτων. 2 νίκες γηπεδούχων, 2 ισοπαλίες και 2 νίκες φιλοξενουμένων. Πρωταθλητής χειμώνα, μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρώτου γύρου, ο Κένταυρος Πρωτοχωρίου. Πολλοί ημνηστήρες της δεύτερης θέσης. Να δούμε τα αποτελέσματα. Αναγέννηση Λιβαδερού. Αγία Παρασκευή 1-0, Κρανίδια Αίας Μικροβάλτου 3-1, Άνω Κόμη Ερμής Πετρολαίματος 1-1, Πρόοδος Μεταξά ΑΟ Κρόκου 2-2, Απόλλων Αυλών Έλατος Ελάτης 0-3 και Σαριά Καλυδίτσα 1-3, Ρεπό ο Κένταυρος Πρωτοχωρίου. Στη βαθμολογία, Κένταυρος Πρωτοχωρίου 28 βαθμούς, πρωταθλητής χειμώνα, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής 23, ΑΟ Κρόκου 22, από 21, Ερμής Πατανορέματος, Αναγέννηση Λιβαδερού, 16 βαθμούς η Ανοκόμη, Έρατος Ελάτης 15, Καρυδίτσα στους 12, 11 βαθμούς Πρόοδος Μεταξά, Κρανίδια στους 10, 7 βαθμούς ο ΕΑΣ Μικροβάλτου, στους 6 η Κεσαριά, Απόλλων Αυλών 5 βαθμούς. Από έναν αγώνα λιγότερο έχουν ο Μεταξάς και τα Κρανίδια. Επόμενη αγωνιστική, ΕΑΣ Μικροβάλτου Αναγέννηση Λιβαδερού, Ερμής Πρωτονορέματος, Κένταυρος Πρωτοχωρίου, ΑΟ Κρόκου, Κρανίδια, Έλατος Ελάτης, Άνω Κόμη, Καρυδίτσα, Πρόοδος Μεταξά, Απόλλων Αυλών και Σαριά, Ρεπό, η Αγία Παρασκευή. Στην δεύτερη κατηγορία τώρα, στον δεύτερο όμιλο, 12 γκολ στα 4 παιχνίδια που διεξήχθησαν στο χόρτο. Μία νίκη γηπεδούχου, μία νίκη φιλοξενούμενης ομάδας και 2 χ. Πέρασε η Ασβεστόπετρα στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Σκόνταψε ο Ατρόμητος από τους δυνατούς πύργους. Νίκες για Κομλινάκη Καλαμιά. Μοιρασιά στο ντέρμπι της Σουράς. Να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΕ Καλαμιάς Δανάη Κοζάνης 5-1. Κοζάνη 2004. Πρόοδος Κομλινών 0-2. Ατρόμητος του Λεμαίδας, Δόξα Βερμίου Πύργων 1-1, Κεραυνός Πετρανών, Δόξα Μικροκάστρου 1-1, ΑΕ Περδίκα, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 0-3 άνευ αγώνα, Βέρμιο Καριοχωρίου, Ερμής Ασβεστόπετρας 0-3 άνευ αγώνα, Ρεπό, οι ελπίδες ΑΕ Κοζάνης.
Στην πρώτη θέση, Ερμίσας Βεστόπετρας, 24 βαθμούς, 23 ο Ατρόμητος του Λεμαΐδας, από 22 Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης και Πρόοδος Κομινών, 21 βαθμούς Καλαμιάς, 18 βαθμούς Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, στους 16 Βέρμιο Καριοκορίου, 15 βαθμούς ο Περδίκας, Δόξα Βερμίου Πύργων και Δαναή Κοζάνης στους 14, Κεραυνός Πετρανών 7 βαθμούς, Δόξα Μικροκάστρου στους 5 και 1 βαθμό η Κοζάνη 2004. Επόμενη αγωνιστική, 13η, τελευταία του πρώτου γύρου, Πρόοδος Κομνηνών ΑΕΚ Καλαμιάς, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης, Δόξα Βερμίου Πύργων, Κοζάνη 2004, Ερμίσας Βεστόπετρας Περδίκα, Δόξα Μικροκάστρου, Ατρόμητος του Λεμαΐδας, Βέρμιο Καρκιοχωρίου και Ραυνός Πετρανών, Ρεπό η Δαναή Κοζάνης. Στην τρίτη κατηγορία τώρα, βροχή έπεσαν και τα γκολ το Σαββατοκύριακο. 19 γκολ σημειώθηκαν. 3 άσοι και 2 διπλά. Πήρε τον τρίποντο ο Πολύμηλος και τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Με νίκες προχώρησαν Λίτος, Βυζαντινός Αετός, Τσοτήλη και Ορδαϊκός. Να δούμε τα αποτελέσματα. Ηρακλής Δρεπάνου, Βυζαντινός Αετός του Δεμέδες 4-7. Πόντι Μεσοβούνου, Δράση Τσοτηλίου 0-1. Αστραπή Κλήτου, Αναγέννηση Ράτυρας 1-0. Εορδαϊκός Εθνικός του Λεμαϊδας 1-0. Δάφνη Πολυμήλου Αναγέννηση Αργύρου 3-2. Στη βαθμολογία η Δάφνη Πολυμήλου 18 βαθμούς, Αστραπή Κλήτου 14, Βυζαντινός Αετός του Λεμαϊδας 13, από 11 Τσοτήλη Πόντι Μεσοβούνου 10 βαθμούς, Εθνικός του Λεμαϊδας, Αναγέννηση Αργύρου 8, 7 η Αναγέννηση Εράτυρας, Φύσιγμα Εορδαϊκός στους 6, Ηρακλής Δρεπάνο 5 βαθμούς. Από έναν αγώνα λιγότερο έχουν Αναγέννηση Αργύρου, Βυζαντινός Αετός του Λεμαϊδας. 2 αγώνες λιγότερο στο Σωτήλι. Επόμενη αγωνιστική, τελευταία του πρώτου γύρου, Ηρακλής Δρεπάνου Εορδαϊκός, Αναγέννηση Εράτερας Εθνικός του Λεμαϊδας, Δράση Σωτηλίου Δάφνη Πολυμήλου, Αστραπή Κλήτου Πόντι Μεσοβούνου, Βυζαντινός Αετός του Λεμαϊδας, Αναγέννηση Αργύρου. Αυτά με τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες. Πάμε να δούμε γκολ, να δούμε θέαμα. Ξεκινάμε από το παιχνίδι της ΑΕΚ Κοζάνης με τους Κρήτες. 4-1 το τελικό. Κώστας Τσιόρας στην εικόνα. Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ Κοζάνης μετά από 6 αγωνιστικές. Καθώς οι κυτρινόμαυροι επιβλήθηκαν με 4-1. Εδώ ένα φάουλ του Κουλουκίδη. Χάνει την ευκαιρία ο Παπαδόπουλος. Στο 3 μετά από κεφαλιά πάσα του Παπαρίζου, η μπάλα στον Τρούπκο που θα πετύχει το 1-0 για την ομάδα του. Και δεν πανηγύρισε μάλιστα τον γκολ απέναντι στην παλιά του ομάδα, τις Ακρίτες. Στο 7 οι Ακρίτες ζήτησαν πέναλτι σε σούτ του Χαραλαμπίδη, που σχεδόν εξ επαφής βρήκε το χέρι του Μαντζόλα. Στο 35 προσπάθεια του Μπαλίτσα που έδωσε στον Παπαρίζο, αυτός με τη σειρά του έστρωσε στον Χρήστο Καραγιώργο, που με ωραίο μακρινό σούτ έκανε το 2-0, σημειώντας ένα πολύ ωραίο γκολ. Στο 38 οι Ακρίτες ζήτησαν πάλι πέναλτι σε σούτ του Μαργαρόνη που βρήκε και πάλι στο χέρι του Μαντζόλα. Εδώ βλέπουμε το ωραίο γκολ του Καραγιώργου και βλέπουμε την κερκίδα των επισήμων. Να κάνουμε λίγο χιούμορ, γιατί μόνο με χιούμορ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Πέναλτι εδώ ζήτησαν η ομάδα των Ακριτών, πάλι σε χέρι του Μαντζόλα. Στο 40 ωραία παλιά του Παπαρίζου στον Καραγιώργο που σούταρε με το αριστερό, αλλά η μπάλα βρήκε το κάθετο δοκάρι των Ακριτών. Στο 45 φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Καραγιώργος θα το εξτελέσει στη γωνία. 3-0 στα δίχτυα η μπάλα. Πολύ νωρίς στο δεύτερο μέρος, στο 48 η ΑΕΚ σφράγισε την νίκη με ψηλό κρεμαστό σου του Χρήστου Παπαρίζου. Πάλι ο νεαρός γκολκίπερ των Ακριτών δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Στο 53 φάουλ του Κούτζια, προβολή του Παπαδόπουλου, η μπάλα βρήκε την εξωτερική μεριά του κάθετου δοκαριού της ΑΕΚ. Λασπομαχία εδώ στο στρατιωτικό, βλέπουμε και τη βροχή που έπεφτε. Το σκορ έκλεισε στο 75 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βασίλη Κολοκίδη μετά από ανατροπή του Ζουπάνη από τον Παναγιωτίδη. Ο έμπειρος Βασίλης Κολοκίδης.
Επόμενο βίντεο, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Τιτάν Σερβίων, 3-0. Βαρύς και εδώ ο αγωνιστικός χώρος, από τις βροχές των προηγούμενων ημερών. 3-0 η Χαραυγή, τον Τιτάν. Εδώ ένα σουτ στο 8 του Ναθαναηλίδη, αποκρούει ο Γκόγκος. Στο 10 έχουμε την περίτεχνη ενέργεια του Χατζηρούμπη που θα βγάλει με την... και ωραία σέντρα. Εδώ βλέπουμε πολύ ωραία ενέργεια. Θα βγάλει τη σέντρα, δεν θα μπορέσει όμως ο Ζινόβιος να γίνει απαιτητικός. Στο 13 ο Θεοδωρίδης θα βρει στην περιοχή τον Δίμτσο. Αυτός θα σουτάρει. Ο Γκόγκος θα αποκρούσει. Η μπάλα θα φτάσει πάλι στο Δίμτσο που με ωραίο πλασί αυτή τη φορά θα τη στείλει στα δίχτυα για το 1-0. Στο 30, σέντρα του Χατζηρούμπη, κεφαλιά του Ζινόβιου, out. Εδώ που είπαμε για τη λασπομαχία, Χατζηρούμπη Λάμπρου. Στο 43, κόρνερ Τακίδη, κεφαλιά του Σαριόγλου στο πρώτο δοκάρι και το σκορ ανεβαίνει στο 2-0. Στο 45, ο Χατζηρούμπης θα βγει στην αντεπίθεση. Στην περιοχή... θα μπει, θα σουτάρει, ο Γκόγκος θα αποκρούσει, πάλι μπάλα στον Χατζηρούμπη, θα τη σπάσει στον Αθαϊναηλίδη, σουτ, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Ο Μπάρα θα σουτάρει, θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας, αυτή τη φορά ο Τεντζογλίδης. Στο 49 έχουμε μεγάλη ευκαιρία για τον Τιτάν με τον Τσικόπουλο, τετ-τα-τετ. Στο 74 η μπάλα θα κάνει τα παιχνίδια της στα νερά, θα εκμεταλλευτεί ο Τακίδης, θα μπει στην περιοχή, αλλά θα αποκρούσει ο Κακαφίκας απάνω από τη γραμμή. Στο 83 Ποζίδη στον Τακίδη, κολλάει η μπάλα, προλαβαίνει όμως ο Γκόγκος και μπλοκάρει. Στο 87 έχουμε την ωραία προσπάθεια του Ζινόβιου και το σουτ θα μπλοκάρει ο Γκόγκος. 94, Χατζής στην περιοχή, ωραία προσπάθεια, θα αποφύγει όποιον ποδοσφαιριστή θα βρεθεί μπροστά του και με ωραίο ιδανικό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-0. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, Εθνικός Βατερού Γαλατινή 2-1, Κώστας Τσιόρας. Μεγάλη νίκη με ανατροπή και με αυτογκόλ πέτυχε στο 92 ο Εθνικός Βατερού. Το παιχνίδι είχε δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο καλύτερη η Γαλατινή, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ισορρόπησε ο Εθνικός, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Εδώ θα εκμεταλλευτεί το λάθος η Γαλατινή και ο Γκέτσιος θα κάνει το 0-1. Είπαμε η Γαλατινή ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Στο 14 προηγήθηκε, έχασε και αρκετές ευκαιρίες. Στο δεύτερο ξύπνησε ο Εθνικός Βατερού και μπόρεσε και γύρισε το παιχνίδι. Εδώ άλλη μια καλή ευκαιρία με τον Κοκόνα να σουτάρει και η μπάλα να βρίσκει το δοκάρι. Στο 21 αυτή η φάση. Εδώ μια καλή ευκαιρία για το Βατερό. Άλλη μια καλή ευκαιρία που αποκρούν οι παίκτες πάνω από την γραμμή. Με τον Κουτέρι αυτή η ευκαιρία. Εδώ πιέζει για την ισοφάριση. Απειλούσε με Κουρτίδη και Κουτέρι κυρίως ο Εθνικός Βατερού στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ πάλι μια μεγάλη ευκαιρία χάνει, θα χαθεί από τον Κουτέρι. Λεωνιδάκης θα κερδίσει το φάουλ. Και ο Σαμαράς. Φάουλ. Πρώτη κεφαλιά και με κοντινό πλασέ ο Σακαλής θα ισοφαρίσει 1-1 στο 65. Εδώ η Γαλατινή σε μια αντεπίθεση της θα φανεί απειλητική. Τετ-τα-τετ, σουτ, απομακρύνεται η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία και για τη Γαλατινή.
Εδώ ο Κουτέρης, μια προσπάθεια, φάουλ, διαμαρτυρίες αυτή τη φορά από πλευράς εθνικού βατερού. Το φάουλ θα εκτελεστεί, κεφαλιά του Πολυχρονιάδη στο οριζόντιο δοκάρι. Φάουλ για το βατερό, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας με διπλή προσπάθεια. Άλλη μια καλή ευκαιρία, γυρίζει ο Σακαλής, δεν προλαβαίνει ο Λεωνιδάκης. Εδώ έχουμε την αποβολή του Αλεξίου. Με κόκκινη κάρτα. Γέμισμα στην πλευρά της Γαλατινής, χάνεται άλλη μια ευκαιρία. Στις καθυστερήσεις το κόρνερ θα εκτελεστεί και με αυτογκόλ στο 92 ο εθνικός βατερού θα πετύχει την ολική ανατροπή 2-1. Επόμενο βίντεο, Ακαδημία Βοΐου Μακεδονικός Κοζάνης, 2-1. Δύσκολη νίκη πέτυχε η πολύ καλή και δυνατή ομάδα της Ακαδημίας Βοΐου απέναντι στον Μακεδονικό Κοζάνης. Η γηπεδούχη ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος μέχρι το 60, από εκεί και πέρα ισορρόπησε οι φιλοξενούμενοι και είχαμε ένα καλό γενικά παιχνίδι. Εδώ μια καλή ευκαιρία με τον Παπανώτα φάουλ και τον Αλεξίου από κοντά να αστοχεί. Στο 30 κάθε την παλιά του Αποστολίδη, βγάζει τέταρτο τον Ζαρκοδήμο που ψύχρεμα θα πλασάρει τον Πάντο για το 1-0. Σωστά, εδώ το ξαναβλέπουμε. Ωραίο πλασέ. Στο 41 φάουλ του Αλεξίου στην καρδιά της άμυνας του Μακεδονικού, γυριστού του Παπανώτα, πολύ καλή επέμβαση του Πάντου που διώχνει σε κόρνερ. Θα εκτελεστεί το κόρνερ από τον Στεριόπουλο. Σου του Λαδά, πάνω από τη γραμμή, διώχνει ο Αργυρόπουλος. Στο δεύτερο ημίχρονο, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ο Αποστολίδης δυνατό ξερό σουτ στην κλειστή γωνία του Πάντου, 2-0. Είχαμε κάποια ψιλοένταση εδώ μεταξύ των ποδοσφαιριστών, χωρίς κάποια συνέχεια. Ηλίας, έξω από τη μεγάλη περιοχή, σουτ αποκρούει ο Πάντος, στο 75 αυτή η φάση. Παπανώτας, σουτ, νέα απέκρουση του Πάντου, σουτ του Ζαρκοδήμου ήταν. Ο Παπουτσίδης θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Ζαρκοδήμου out. Ερχόμαστε στο 90-91. Εκεί θα χαθεί η μπάλα, ο Λάμπρο θα γίνει κάτοχος και με δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, 2-1. Ξαναβλέπουμε. Και λίγο έλειψε στο 94. Ο Μακεδονικός να κάνει τη ζημιά στο Βόλιο. Κερδίθηκε ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Εδώ. Θα προωθηθούν όλοι οι ποδοσφαιριστές, ακόμα και ο Πάντος. Θα το εκτελέσει ο Λάμπρου, κεφαλιά του Πάντου θα αποκριστεί πάνω από τη γραμμή. Ο διαιτητής κ. Σουλίδης θα δώσει όμως επιθετικό φάουλ. Δύο-ένα τελικό σκορ για την Ακαδημία Βοΐου. Αρκετός κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο. Πάμε στο επόμενο βίντεο, Κοζάνη 2004, πρόοδος Κομινών, 0-2, δίκαιο διπλό των Κομινών επί της Κοζάνης 2004, η οποία πρόοδος παραμένει ψηλά στην βαθμολογία. Εδώ είχαμε μια καλή ευκαιρία, ο Νεοφωτίδης δεν πρόλαβε να πλασάρει, νέο σου του Νεοφωτίδη λίγο έξω. Στο 11 είχαμε εκτέλεση φάου του Σίσκου στο Γεωργιάδη, αυτός θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά από κοντά του Νεοφυτίδη out. Στο 13 σου του Παπαδημητρίου έξω. Στο 18 σέντρα του Σουλεϊμέ, κεφαλιά του Νεοφυτίδη, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Νέο σου του από Σίσκο, αποκρούει ο Σανόπλος. Πολλές ευκαιρίες για τα Κομινινά. Εδώ άλλη μια καλή ευκαιρία, στο δοκάρι από πολύ κοντά.
Σου του Χατζηπαναγιωτίδη. Εδώ έχουμε το 1-0. Μάλλον το 0-1 από τον Τέλη Γιαννίδη μετά από φάουλ του Σίσκου. 0-1. Πάλι η πρόοδος Κομινών στην επίθεση. Παράλληλη μπαλιά. Σημειώνει γκολ ο Λεοφετίδης. Ακυρώνεται ως offside. Συνέχισε η ομάδα των Κομινών να πιέζει τους νεαρούς της Κοζάνης 2004. Εδώ πάλι στον Νεοφυτίδη, κυρίως με Νεοφυτίδη, Σίσκο και Ίτσκο απειλούσαν. Εδώ πάλι ο Νεοφυτίδης θα χαθεί μια καλή ευκαιρία. Τάγκας για την Κοζάνη 2004, κεφαλιά του Ατμαντζίδη out. Ωραία ο Σίσκος στη σέντρα, κεφαλιά πάσα στον Νεοφυτίδη, ανάποδο ψαλιδάκι, μπλοκάρει ο Σανόπουλος. Βολίδα φάουλ του Σίσκου στο 53 για το 0-2. Στο 62 Σαμοήλη σε αντεπίθεση για την Κοζάνη 2004. Θα σουτάρει αλλά θα αποκρούσει ο Αρσενίδης. Είχαμε και την ένταση. Αυτά να μην είχαμε, όλα θα ήταν τέλεια. Να κάθονται οι ποδοσφαιριστές, μικροί και μεγάλοι, να βλέπουν πώς τσακώνονται οι πατεράς ή οι μεγάλοι προπονητές, έφοροι κτλ. Αυτά είναι τα άσχημα του ποδοσφαίρου. Και εμείς θα τα δείχνουμε, αφού δεν ντρέπονται αυτοί που τα κάνουν, όποιοι τα κάνουν, και δεν θα τα πούμε και εμείς να τα δείξουμε, μπας και συνετίσουμε μερικούς και δεν, και ίσως σταματήσουν αυτά, αυτές οι ασχήμιες. Γιατί πρόκειται για ασχήμιες. Να κάθονται οι ποδοσφαιριστές 5 λεπτά, να βλέπουν να τσακώνονται είτε μέσα είτε μεγάλοι άνθρωποι. Που αργότερα θα γυρίσουν στα σπίτια τους, στην οικογένειά τους, θα καθίσουν στο σπίτι τους και στα παιδιά τους. Τώρα, αν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα ποδόσφαιρο, ήρεμα, καλύτερα να φύγουν από το ποδόσφαιρο, να μην τον λερώνουν άλλον. Είπαμε από όπου και αν συμβαίνουν. Από όπου και αν προέρχονται αυτά. Πόντι Μεσοβούνου, δράση Τσοτιλίου, Βασίλης Πολασικίδης, 0-1. Μεγάλη νίκη του Τσοτιλίου, τη δράση μέσα στο Μεσόβουνο. Βαρύς ο αγωνιστικός χώρος, σε ορισμένα σημεία θύμιζε λίμνη. Στο 20 είχαμε την πρώτη ευκαιρία, εδώ βλέπουμε και τα σημεία που είχε αρκετό νερό. Στο 20, απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χατζηιωαννίδη, ο τερματοφύλακας αποκρούει. Η μπάλα θα κολλήσει στα νερά. Βλέπουμε λασπομαχίες. Στο 22, σουτ κατά του Κικίδη, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Στο 27, εκτέλεση απευθείας φάουλ του Θεοδωρόπουλου, του Τζουτλίου, απέκρουσε ο τερματοφύλακας. 41, είχαμε ίσως την πιο μεγάλη ευκαιρία για το Μεσόβουνο να ανοίξει το σκορ. Εδώ σε κενή εστία, ο Χατζηιωαννίδης στέλνει την μπάλα στο κάθετο δοκάρι. Στο χώρο το κέντρο, κοιτάξτε τι γίνεται, το νερό που υπάρχει. Χάνει ευκαιρία το Τσοτίλι εδώ, με το σέντρα του Λιωτόπουλου και ο... Μετά από σέντρα του Αραβόπουλου, ναι, ο Λιωτόπουλος έχασε την ευκαιρία. Στην εκτέλεση του κόρνερ δεν μπόρεσε από κοντά ο Χαραλαμπίδης με κεφαλιά να ανοίξει το σκορ. Ο Τερζίδης του Μεσοβούνου χάνει την ευκαιρία μετά από μπαλιά του Βελκερίδη. Η μπάλα κόλλησε στα νερά, δεν μπόρεσε να πλασάρει τον τερματοφύλακα. Κατοτικίδης του Μεσοβούνου χάνει ευκαιρία μόνο στο πλασέ με τον τερματοφύλακα αποκρούει. Και ένα λεπτό αργότερα το Τσοτήλι, στο 81 μάλλον, το Τσοτήλι ανοίγει το σκορ με τη χρυσή αλλαγή των Σαμψονίδη που με ένα ψήλο κρεμαστό σουτ μετά από κόντρα ξεγέλασε τον τερματοφύλακα του Μεσοβούνου, τον Τζιτλαχίδη, και έκανε το 0-1 μέσα σε πανηγυρισμούς. Αυτά με το ποδόσφαιρο, να πάμε να δούμε και τι έγινε στο μπάσκετ. Πάμε να δούμε. Στο μπάσκετ ξεκινάμε από την Α2 κατηγορία. Ο ανήφορος για την Καστοριά καλά κρατεί. Οι Γουναράδες διέλυσαν τον Αρκαδικό 87-66 και παρέμειναν ψηλά στη βαθμολογία.
Να δούμε τα αποτελέσματα. Εθνικός Ηρακλής 58-66, Δούκας Περιστέρη 59-96, Ψυχικό Μαρούσι 83-64, Παπάγου Καρδίτσα 52-57, Καστοριά Αρκαδικός 87-66, Δόξα Λευκάδας Χολαργός 57-79, Αμίντας ΑΕΛ 61-55. Στη βαθμολογία το Περιστέρι 16 βαθμούς, 14 βαθμούς ο Απόλλωνας Πάτρας, στους 13 η Καστοριά, ο Ηρακλής και ο Χολαργός, από 12 Ψυχικό, Δόξα Λευκάδας και Ερμής Αγιάς, στους 11 Μαρούσι, Αμίντας, Παπάγου, 10 βαθμούς Καρδίτσα, ΑΕΛ Λάρισας και Εθνικός, στους 9 Αρκαδικός και Δούκας. Στην Β' Εθνική εντός έδρας ήταν για την Ελλήμια με πολλά παράπονα για τη διαιτησία. Να δούμε τα αποτελέσματα. Χαρίλα Οστρικούπης Ερμής Λαγκαδά 73-58, Χαλκιδόνα Ικαρισερών 65-75, Στρατόνι Φάρσαλα 73-60, Γέφυρα Καβάλα 54-61, Πευκοχώρη Ανατόλια 78-69, Ελλήμια Αγρίνιο 48-54, Τιτάνες Παλαμά Ασπίδα Ξάνθης 69-67. Στη βαθμολογία, Χαρίλα Οστρικούπη 17 βαθμούς, Ικαρισερών 16, στους 15 Ερμής Λαγκαδά, Καβάλα, Φάρσαλα και Ευρώπη στους 14, Στρατόνι 13, από 12 Χαλκιδόνα, Ασπής Ξάνθης, Μαχητές, στους 11 βαθμούς Ανατόλια και Αγρίνιο, 10 βαθμούς Γέφυρα και από 9 η Ελλήμια και οι Τιτάνες Παλαμά. Την επόμενη αγωνιστική η Ελλήμια θα πάει στην Ανατόλια. Η εντός έδρας ήττα από το Αγρίνιο έχει ενοχλήσει αρκετά τους ηθήνοντες στον Σύλλογο της Ελλήμιας που με ανακοίνωσή τους επιρρύπτουν τις ευθύνες της ήττας στη διαιτησία. Ζητούν από τους ρέφερι ισονομία στα παιχνίδια που δίνει η ομάδα, τονίζοντας μάλιστα ότι υπάρχει η σκέψη ακόμη και αποχώρησης από το πρωτάθλημα. Αυτό, όπως τονίζουν, μπορεί να γίνει πράξη εάν διαπιστώσουν στην πορεία ότι θα συνεχίσουν να έχουν την ίδια άνηση μεταχείριση. Στην τρίτη εθνική τώρα, τζάμπα ήττα για την Πτολεμαϊδα, λήγησε στα Γιάννενα ο Πρωτέας. Να δούμε τα αποτελέσματα. Αγρίνιο Νικόπολη Πρεβέζης 57-66, Εύαθλος Φέακας Κέρκυρας 63-66, Ίκαρη Τρικάλων Φίλιππος Βέριας 82-91, Ιωάννινα Πρωτέας Γρεβενών 85-75, Πτολεμαϊδα Ιωνικός Ιωνίας 55-56, ΑΟΚ Βέρειας Ζέφυρος 58-70. Ρεπό η νίκη Βόλου. Στην βαθμολογία, Φίλιππος Βέρειας και Φέακας Κέρκυρας 15 βαθμούς, στους 13 τα Ιωάννινα, νίκη Βόλου 12, Πρωτέας Γρεβενών, Νικόπολη Πρεβέζης και Ίκαρη Τρικάλων στους 11, από 10 Ζέφυρος, ΑΟΚ Βέρειας και Πτολεμαϊδα, στους 9 Εύαθλος και Ιωνικός Ιωνίας, στους 8 το Αγρίνιο. Επόμενη αγωνιστική, ο Πρωτέας Γρεβενών θα παίξει με το Αγρίνιο και ο Ζέφυρος με την Πτολεμαϊδα. Στην Α1ΔΙΜ φιλόξενες ήταν οι έδρες στην έκτη αγωνιστική. Προελάβνει η Σιάτιστα, ακόμη βάζει καλάθια ο Ηρακλής, διπλό στο Άργος Οριστικό. Πύριος η νίκη του Λασάνη στο Βελβεντό. Βόμβα νίκης. Πέρασε από το Φίνικα Πτολεμαϊδας ο Αριστοτέλης Φλόρινας με απίστευτο τρίποντο. Να δούμε τα αποτελέσματα. Έκτη αγωνιστική, ΑΕΚ Κοζάνης Σιάτιστα 63-79, Φίνικας Πτολεμαϊδας Αριστοτέλης Φλόρινας 77-80, Βελβεντό Λασάνης Κοζάνης 55-67, Άργος Οριστικό Ηρακλής Κοζάνης 55-91, ρεπό η Διόσκουρη Κοζάνης. Στη βαθμολογία, η Σιάτιστα 12 βαθμούς, Ηρακλής Κοζάνης και Διόσκουρη Κοζάνης 9, από 8 Βελβεντό, Λασάνης Κοζάνης και Αριστοτέλης Φλόρινας, στους 7 βαθμούς το Άργος Οριστικό, 6 ΑΕΚ Κοζάνης, Φίνικας Πτολεμαϊδας στους 5 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Ηρακλής Κοζάνης Βελβεντό, Σιάτιστα Διόσκουρη Κοζάνης, Αριστοτέλης Φλόρινας, ΑΕΚ Κοζάνης, Λασάνης Κοζάνης, Φίνικας Πτολεμαϊδας. Ρεπό το Άργος Οριστικό. Αυτά με το μπάσκετ. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν μετά το παιχνίδι του Άργους Οριστικού και του Ηρακλή Κοζάνης, Τζιλίνης και Φωτιάδης. Το παιχνίδι σήμερα έχει δύο όψεις. Ένα καλό ξεκίνημα της ομάδας μας, το οποίο κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου δεν συνεχίστηκε. Για 10 λεπτά ήμασταν πολύ νοθροί και στην επίθεση. Παρ' όλα αυτά, όταν ανεβάσαμε την άμυνα μας πιο ψηλά, γίναμε πιο σοβαροί, πιο επιθετικοί. Καταφέραμε και το παιχνίδι το πήγαμε στο 15-16 πόντους στο ημίχρονο.
Και από εκεί και πέρα και μετά για μας, εφόσον βρήκαμε τα πατήματά μας και στο αμυντικό κομμάτι, ήταν πάρα πολύ εύκολο, εκτοξεύτηκε η διαφορά. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Αυτό το οποίο μετράει είναι η τέταρτη νίκη σε 5 παιχνίδια. Πρέπει να δούμε τη συνέχεια. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει τώρα είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε καλές προπονήσεις για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και τα επόμενα παιχνίδια. Να δώσω τα συγχαρητήρια και στην ομάδα του Άρτους, η οποία και αυτή κάνει δικιά της τη φιλότιμη προσπάθεια σε αυτή την κατηγορία και της εύχομαι καλή επιτυχία στην επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει τα παιδιά. Όσον αφορά για μας, δουλειά και πάλι δουλειά. Δεν έχει κάτι αλλάξει από το χθες. Είμαστε μια ομάδα η οποία όσο έχουμε πει θα γίνεται καλύτερη με τον καιρό. Να δώσουμε και τα συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν πάνω από 7-8 λεπτά στο τέλος και τα πολύ μικρά παιδιά της ομάδας μας. Και ανταποκρίθηκαν και ανταπεξήλθαν πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Και εμείς τίποτα. Όπως σας είπα και πριν, δουλειά κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που έχουμε. Εμείς ξεκινήσαμε καλά με νίκη, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε κάνει αρκετά στραβά πατήματα. Ολοίτες είμαστε. Ελπίζουμε να σπηρωθούμε, να επιστρέψουν αυτοί που λείπουν και να βελτιωθούμε στη μεγαλύτερη πορεία. Στο σημερινό παιχνίδι δείξατε ότι δύσκολα θα περάσουν ομάδες μέσα από το Άργος. Βέβαια είχατε να κάνετε με μια ομάδα με περισσότερες επιλογές και στην επίθεση και στην άμυνα. Βγάλετε καλά τα δύο πρώτα δεκάλεπτά σας, ήταν πάρα πολύ καλά, μετά χάθηκε από ό,τι φάνηκε η ενέργεια. Είναι σημαντικές οι απουσίες αυτές που προανέφερες πριν? Σημαντικές είναι και στους αγώνες και στις προπονήσεις. Πρέπει να μαζευόμαστε δηλαδή παντού. Χρειαζόμαστε διάρκεια, δηλαδή στα περισσότερα μάτια στο πρώτο δεκάλεπτο είμαστε κοντά, μετά στο δεύτερο δεκάλεπτο αρχίζει μεγαλώνει διαφορά και δεν μπορούμε μετά να το γυρίσουμε, είμαστε λίγα άτομα. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να μαζευόμαστε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής και αφού ευχαριστήσουμε πρώτα την Διοσκουρίδης Φυτοθεραπεία, Τζιμίκας Στέριος, επεξεργασία αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην Αναράχη Εορδέας, τηλέφωνο 2463-061-700, αλλά και το Γάλα Ημέρας Λευκάρων, Τριαντάφυλλος, 100% ελληνικό γάλα και σοκολατούχο και λευκό, αλλά και γιαούρτι, 694-241-0585 το τηλέφωνο. Επαναλαμβάνω, 694-241-0585. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και το κατάστημα Disenio, η ανδρική μόδα, με τη νέα συνεργασία GOS, την εταιρεία, νέα εταιρεία, με Έλληνα σχεδιαστή, μεγάλη γκάμα, το μαγαζί, το κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων, Μεγάλο Αλεξάνδρου 39 στην Κοζάνη. Εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Καλεσμένοι μας θα είναι ο Σπάρτακος, ο σύλλογος Σπάρτακος του Ταϊκβοντό. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα και να προσέχετε.